Επιστροφή στην πρώτη σας ενημέρωση με μία ακόμη σύνδεση με το ελικόπτερο του Sky και τον Κυριάκο Μαντουβαλό. Ακόμα μια καλή μέρα, καλό μήνα από ψηλά. Εμείς εδώ για να δούμε πώς ξεκινάει αυτός ο μήνας στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης. Το καθημερινό βραχνά, το καθημερινό πρόβλημα. Βλέπουμε εμείς, δεν ξέρω αν και εσείς και εσείς, στην Κηφισίας, εκεί στη διασταύρωση με Αλεξάνδρας και θα ανέβουμε πάνω από την Κηφισίας, θα δούμε πώς κατεβαίνετε εσείς. Με πυκνή ροή υπάρχει ένα ποτηλιάρισμα 400 περίπου μέτρα στο γυροκομείο και λίγο πριν τον ανισόπεδο κόμβο. Για να δούμε και στο βάθος. Στο βάθος έχουμε προβλήματα κυρίως στην έξοδο με πυκνή ροή και το πρώτο ποτηλιάρισμα στο φάρο. Και πιο ψηλά από όπως βλέπουμε έχουμε ένα αρκετά μεγάλο ποτηλιάρισμα στο ρεύμα της εισόδου. Εμείς βλέπουμε, εσείς δεν βλέπετε, εσείς συνεχίζετε να βλέπετε το πόσο δύσκολα κατεβαίνει η Κηφισίας. Εμείς γυρίζοντας το βλέμμα στη Μεσογείο δεξιά, βλέπουμε ότι το ποτηλιάρισμα ξεκινάει από το νομισματοκοπείο, μάλιστα να το χαιρόμαστε πρωτομηνιάτικα, και συνεχίζει μέχρι τη διασταύρωση με Κατεχάκη. Ηλιόλου στη σημερινή μέρα, φίλοι μου, εσείς που βλέπετε τηλεόραση, μείνετε λίγο ακόμα στο σπίτι. Μάλλον θα εκτονωθεί για αυτό το ποτηλιάρισμα που κάναμε σε κάνα μισάωρο με 3/4. Αν μπορείτε να το καθυστερήσετε, καλά θα κάνετε. Οι άλλοι που μας ακούν και θα μας ξανακούσουν σε λίγο από το ραδιόφωνο του Sky, δυστυχώς δεν μπορούν να αποφύγουν να είναι στο γεωταχή. Επομένως θα κάνουν υπομονή και θα χαρούν την διακάδα. Να μην πούμε τώρα και τους μαυρίσουμε την ψυχή ότι έχουμε το συννεφάκι πάνω από την μεγάλη μας πόλη. Αν και νωρίς ακόμα έχει σχηματιστεί ένα καφεκίτρινο καπέλο πάνω από την πρωτεύουσα, να το χαιρόμαστε και αυτό. Άντε λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε, συνεχίζουμε την πτήση ενημέρωσης και σε λίγα λεπτά πάλι από ψηλά, πάλι από την τηλεόραση του Sky θα σας δώσουμε ακόμα μια εικόνα από τη ζωή. Καλό μήνα, καλημέρα Κυριάκο. Βέβαια η μετεωρολογική υπηρεσία, κυρίες και κύριοι, προέβλεπε νεφώσεις σήμερα για την Αθήνα. Η μέρα είναι ηλιόλουστη, διαψεύστηκε ευχάριστα. Με τη νέα κινητοποίηση λοιπόν των εργαζομένων και των ανέργων στην ζώνη του περάματος, ξεκινά σήμερα η μέρα. Σήμερα επίσης παρουσία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ως στενός του συνεργάτη.